Πάμε τώρα, Γιάννη μου, σε μία νέα συνεργασία που έχει ο Αλφα, τα νεοκλασικά, τα οποία όταν είχε έρθει εδώ ο Χάρης Βάμος μας είχε μιλήσει για αυτή τη συνεργασία του και ξαναμιλάει λοιπόν αποκλειστικά για να μας πει τι ακριβώς θα συμβεί και τι ακριβώς κάνει, ποιο ρόλο, όλα θα μας τα πει λοιπόν, γιατί ουσιαστικά ο Αλφα αποφάσισε να κάνει μια εξαιρετική ιδέα, να μεταφέρει πολύ πολύ γνωστές θεατρικές παραστάσεις στη μικρή οθόνη. Θα σας δούμε και σε ένα remake. Σε αυτό το Λευτεράκι. Όχι, θα με δείτε απλώς. Ουσιαστικά το Λευτεράκι τον έχω γράψει. Εγώ, παιδί μου, είμαι καταδικασμένος να γράφω. Για το Λευτεράκι που ξεκινάει, και είναι μεγάλη χαρά που γράφω για το Θοδωρή Αθερίδη, είναι αυτός ένας πολύ ιδιότυπος συνάδελφος, με ένα προσωπικό στυλ χαμηλών τόνων, αλλά πάρα πολύ μεγάλης γλύκας και ευγένειας. Είναι η πρώτη μας συνεργασία. Παίξαμε και μια σκηνή μαζί, γιατί αποφασίσαμε να γράψουμε ένα κομματάκι που δεν υπήρχε για να είμαι guest star. Και αυτό που είδα μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικός σκηνοθέτης και νομίζω ότι ο κόσμος θα χαρεί πάρα πολύ. Εξαιρετική ηθοποιή, Φέη, Ξυλά, Λευτέρης Ελευθερίου. Δεν θέλω τώρα να μην αδικήσω κάποιους, γιατί τους διαλέξαμε έναν και το κανάλι φυσικά.